Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Τάσο Αγγελίδη Γκέντζο. Με αφορμή τα βιβλία του, έχουμε να τα πούμε αρκετό διάστημα. Χάσαμε κάποια επεισόδια, θα τα βρούμε όμως στην πορεία. Ξεκινώντας με το Έλα σε μένα. Χαιρόμαστε που σας έχουμε ξανά κοντά μας. Και εγώ χαίρομαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε με το Έλα σε μένα, που βγήκε τον Μάη και είναι τώρα έχει τελειώνει η δεύτερη έκδοση. Είναι ένα μυθιστόρημα thriller που το έγραψα μαζί με τον Παναγιώτη Κουντουρά, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, και ουσιαστικά σκηνοθετήσαμε λίγο την γραφή να έχει πιο γρήγορη πλοκή. Το γράφαμε έναν ολόκληρο χρόνο. Περί τίνος πρόκειται, τι συναντάμε στις σελίδες. Το θέμα είναι ιδιαίτερα πικάντικο. Μία κυρία 45-50 πείτε, με έναν νεαρό 22 ετών, 22-23, είναι αυτή η περίεργη σχέση που οι περισσότεροι και εγώ δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Είναι ένα μυθιστόρημα thriller. Τα μηνύματα έτσι που έχετε εισπράξει μέχρι στιγμής από το κοινό. Άρεσε πάρα πολύ, και το θετικό είναι, ίσως αυτό οφείλεται ότι ο Παναγιώτης είναι νέος άνθρωπος, το έχουν διαβάσει πολλοί νέοι. Να. Ενώ το δικό μου αναγνωστικό κοινό μέχρι τώρα είναι κάποιας ηλικίας. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που το διάβασαν νέοι άνθρωποι και τους άρεσε. Και αυτό είναι το θετικό. Ναι, γιατί και θα πρέπει να πειραματιζόμαστε κιόλας. Εγώ λόγω της δημιουργικής γραφής πολλές φορές προσπαθώ, ας πούμε μια συνεργασία, το βλέπω σαν ένα project, να γράψω κάτι, να δω πώς είναι, τι απήχηση θα έχει. Διαβάζει ο κόσμος και ειδικά οι νέοι, τι μηνύματα έχετε εισπράξει? Νομίζω ότι δεν πολύ διαβάζουν, αλλά πάντα συνέβαινε αυτό. Δηλαδή και στα δικά μου τα χρόνια θυμάμαι ότι διάβαζαν, ίσως οι περισσότεροι, αλλά πάλι δεν διάβαζαν πολύ. Και οι περισσότεροι το βλέπουν σαν ξεκούραση. Αυτό δηλαδή, που οφείλεται, δεν έχουμε την παιδεία, είστε και εκπαιδευτικός, έρχεστε σε επαφή με παιδιά έτσι όλων των ηλικιών στην εφηβική ηλικία. Τα μηνύματα που παίρνετε από εκεί? Η ερώτηση είναι σωστή, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ίσως εμείς στο σχολείο δεν τους βάζουμε τόσο να διαβάζουν ή δεν τους έχουμε πείσει ότι θα πρέπει να διαβάζουν και αυτά για το δικό τους. Αν κρίνω και από το δικό μου, τη δική μου θητεία στο σχολείο, εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά κάνεις ό,τι μπορείς, τα παιδιά το βλέπουν σαν αγκαρία. Δηλαδή τους βάζουμε, ας πούμε, να διαβάσουν 2-3 βιβλία στη διάρκεια της χρονιάς. Δεν το κάνουμε ευχαρίστηση. Και έτσι βέβαια δεν αναπτύσσεται και η κριτική σκέψη, γι' αυτό δεν βγάζουμε και πολίτες έτσι σκεπτόμενους και πληρώνουμε βέβαια όλα τα δεινά της σημερινής. Θα μπορούσε να βοηθήσει, βοηθήσει η λογοτεχνία, να ανοίξει το μυαλό, να ανοίξει τους ορίζοντες, να δει ο καθένας στο τα πράγματα. Στο σχολείο έχουμε μάθει στην Παπαγαλία καλώς. Ακριβώς, αυτό είναι κακός. Κακός. Και πολύ κάκιστα. Δύσκολο για έναν που. Το καλό είναι ότι η Παπαγαλία μπορεί να σε βάλει στο πανεπιστήμιο. Να σου εξασφαλίσει την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Ναι, αλλά είναι ο λάθος τρόπος έτσι. Γιατί δεν βάζουμε μηχανές. Στο πανεπιστήμιο πρέπει να μπουν άνθρωποι που θέλουν να ψάξουν, να ανοίξουν τους ορίζοντες τους. Όχι μηχανικά. Μάθαμε κάτι και βλέπουμε βέβαια και το επίπεδο των φοιτητών ποιο είναι. Πολλοί είναι στο πανεπιστήμιο και δεν ξέρουν να γράψουν και το όνομά τους σωστά. Υπάρχουν έτσι, και αυτά τα φαινόμενα. Αλλά το θέμα της παιδείας είναι έτσι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Σε άλλη εκπομπή θα το αναλύσουμε διεξοδικά. Να πάμε στα υπόλοιπα βιβλία. Έχουμε να κάνουμε με το ροζ και με ένα υπέροχο λεύκομα. Το «Οι δυο ώρες ύπνου» και το «Μεμέντο μόρι» ενός συγγραφέα είναι ένα λεύκομα με φωτογραφίες από τον Άγιο Λαυρέντιο του Πηλίου που ουσιαστικά δείχνουν τη φθορά και το θάνατο, και μια νουβέλα είναι, ένα μικρό δηλαδή σε έκταση κείμενο που ασχολείται με το θάνατο και τη φθορά. «Οι δυο ώρες ύπνου» και το «Μεμέντο μόρι» είναι να θυμάσαι το θάνατο, δηλαδή να θυμάσαι ότι κάποτε όλοι θα πεθάνουμε. Εγώ χαριτολογώντας λέω, σε 100 χρόνια δεν θα υπάρχω ούτε εγώ ούτε το παιδί μου. Αν το σκεφτεί αυτό κάποιος, γίνεται σίγουρα καλύτερος άνθρωπος. Και βέβαια πρέπει να ζούμε το τώρα, έτσι, και να είμαστε τώρα, όσο το δυνατόν καλύτεροι στο τώρα. Όχι εις βάρος φυσικά των άλλων, αλλά το τώρα να το ζούμε, να μην κάνουμε σχέδια ότι θα ζήσω αυτό στο μέλλον και τελικά στο μέλλον κάτι συμβαίνει και σίγουρα δεν το ζεις. Και στο ροζ. Το ροζ είναι ένα θεατρικό από τις εκδόσεις Δωδώνη. Το «Έλα σε μένα» είναι από τις εκδόσεις Ωκεανός. Το «Οι δυο ώρες ύπνου» και το «Μεμέντο μόρι» είναι ο συγγραφέα, είναι από τις εκδόσεις Φυλάτος. Και το ροζ είναι από τις εκδόσεις Δωδώνη. Είναι τρεις εκδοτικοί εκεί που συνεργάζομαι.
που ουσιαστικά είναι ένα έργο που δείχνει δύο συγγραφείς κάποιες ηλικίες και την απογοήτευση που έχουν γευτεί όλα αυτά τα χρόνια που δεν πέτυχαν να γίνουν γνωστοί στα 70 τους, ας πούμε, και τα ψυχολογικά προβλήματα που τους δημιουργεί. Η αλήθεια είναι ότι το ταξίδι της συγγραφής είναι δύσκολο, έτσι. Ναι. Γιατί ούτε όλοι πουλάμε όσο πουλούν κάποιοι, ούτε όλοι τόσο εύκολα βγάζουμε ένα βιβλίο, γιατί περνάει από διάφορες διαδικασίες. Ούτε μπορεί να ζήσει κάποιος, ούτε μπορεί να ζήσει από... κάποιος εκτός από ελάχιστους συγγραφείς γνωστούς που πουλάνε πολλά βιβλία που ίσως μπορούν να ζήσουν. Αλλά αυτή η κυρία Σάπια είναι μετρημένη στα δάχτυλα, πιστέψτε με, του ενός χεριού. Δηλαδή δεν είναι πάνω από 5 άτομα, στο μυαλό μου έρχονται 3-4 άτομα. Έτσι είναι. Να πάμε όμως και στο επόμενο βήμα που έρχεται έτσι προσεχώς. Το επόμενο σε κανιά δεκαριά, δεκαπενταριά μέρες είναι ένα μυθιστόρημα, το «Μη μου λες το γιατί», που το γράψαμε στη ΧΑΝΘ με 11 μαθητές μου από τη δημιουργική γραφή. Mm. Με 10 μαθητές και ένας εγώ 11. Είναι η ιστορία ενός εμπόρου ναρκωτικών και λευκής σαρκός που είναι στη φυλακή και κάποιοι προσπαθούν να τον κρατήσουν μέσα για τους δικούς τους λόγους, προφανώς το φοβούνται, και κάποιοι θέλουν να το βγάλουν έξω για τους δικούς τους λόγους. Mm-hmm. Και ήταν πολύ ευτυχής η συγκυρία να γράψουμε όλο αυτό. Το επιμελήθηκα, είναι η πρώτη μου επιμέλεια βιβλίου. Γράψανε πρώτα οι φίλοι πλέον συγγραφείς και μετά από κάθε κεφάλαιο έγραφα και εγώ ένα κεφάλαιο, προσπαθώντας να δημιουργήσω μια διαφορετική πλοκή, να κάνω την σύνδεση πιο ενδιαφέρουσα. Και πολύ χαρούμενος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δωδώνη τώρα σε λίγες μέρες, και το καλοκαίρι αστυνομικό μυθιστόρημα από τον ωκεάνο. Α, ωραία. Είναι όλα μαζί. Άρα πέσει. Το πρόγραμμα είναι πλήρες, θα λέγαμε, έτσι. Ναι, πάει, είναι καλά, είναι πολύ καλά. Και αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Ωραία. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι όλα τα βιβλία. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και εύχομαι να τα πούμε στο καλοκαιρινό, στο αστυνομικό και στο μυθιστόρημα των 11, να μιλήσετε και με κάποιους άλλους για να μάθει ο κόσμος πώς μπορεί να γράψουν ένα μυθιστόρημα 11 άτομα με συνεργασία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.